Σημαντική ποσότητα ναρκωτικών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιγουμενίτσας στο πλαίσιο συνεχιζόμενων δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 4 αλλοδαποί σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για εισαγωγή, μεταφορά και διακίνηση ναρκωτικών, ενώ έχει ταυτοποιηθεί ακόμη ένας αλλοδαπός για την εμπλοκή του σε αυτή. Αναλυτικότερα, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν και κινητοποίησαν στην πόλη της Ιγουμενίτσας 2 αυτοκίνητα, στα οποία επέβαιναν οι κατηγορούμενοι και συγκεκριμένα 2 στο καθένα. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στο εσωτερικό του ενός αυτοκίνητου συνολικού βάρους κάναβη ακατέργαστη 66 κιλών και 690 γραμμαρίων σε 48 δέματα. Όπως προέκυψε από την διερεύνηση υπόθεσης, το άλλο αυτοκίνητο λειτουργούσε ως προπομπός για τον έλεγχο του δρομολογίου και την αποφυγή αστυνομικών ελέγχων. Τα 2 οχήματα κατασχέθηκαν μαζί με το χρηματικό ποσό των 2.190 ευρώ και 7 κινητών που βρέθηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων.